Είστε φίλοι με τον φερόμενο ως δράστη? Ναι, πείτε μου. Σε εσάς έστειλαν τα μηνύματα στις 4 Ιανουαρίου? Ένα μήνυμα, ναι. Όχι μηνύματα. Με κάλεσαν και έδωσε και κατάθεση στην ασφάλεια Μεσολογγίου. Δεν γνωρίζω τίποτα για το φωνικό. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Απλά γνωριζόμασταν χρόνια με τον Κρεοπόλη. Τι ακριβώς σας έγραφε στο μήνυμα και τι ώρα εστάλει? Το έστειλε το πρωί της Πέμπτης. 10:30, 11, κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Γνώριζε ότι είχα ένα θέμα με την υγεία μου και απλά μου έγραψε: «Τι κάνεις καμάρι μου, πώς είσαι?» Κάτι τέτοιο, ένα απλό μήνυμα. Εσείς του απαντήσατε? Όχι, όχι. Είχα απαντήσει μόνο και το έδειξα και στην ασφάλεια την περίοδο των Χριστουγέννων που μου είχε ξαναστείλει. Τα τυπικά: καλή χρονιά, ευχαριστώ, τίποτα παραπάνω. Πώς και δεν το απαντήσατε στο μήνυμα αυτό που σας έστειλε το πρωί της Πέμπτης? Εντάξει, δεν είχαμε τόσο στενή επαφή, δεν το θεώρησα ότι πρέπει να απαντήσω. Εσείς μένετε στο Αγρίνιο? Όχι, έχω χρόνια που έχω φύγει, κατοικώ αλλού. Γνωριστήκατε στο Αγρίνιο? Ναι, από κοινούς γνωστούς και διατηρήσαμε μια τυπική επικοινωνία. Μάλιστα, τον συνάντησα τυχαία σε κάποιο νοσοκομείο πριν 4 χρόνια, γιατί είχε ένα θέμα με την καρδιά του. Μπορεί να ήταν τυπική, όπως λέτε, η σχέση σας, αλλά διατηρούσατε μια φιλική επαφή. Ναι. Σας είχε εκμυστηρευτεί ότι είχε κάποιο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα? Είχε πει κάποια στιγμή παλιά ότι η δουλειά στο μαγαζί λόγω κρίσης δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι. Τι σκόπευε να κάνει γι' αυτό? Δεν είχαμε τέτοιου είδους συζήτηση. Τώρα τι λέτε με όλα αυτά που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας? Τα έχω χαμένα. Όταν πηγαίνεις έξω για καφέ με κάποιον, δεν μπορείς να ξέρεις με σιγουριά τι χαρακτήρας είναι. Εσείς γνωρίζατε για τις άλλες δραστηριότητες που έχουν γίνει γνωστές? Όχι. Τον Μπάμπη, το θύμα, τον είχατε γνωρίσει? Όχι, δεν τον ήξερα.